Τώρα κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε κλίμα. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West την κυρία Όλγα Πουταχίδου, την αντιπεριφερειάρχη νέας γενιάς αθλητισμού και πολιτισμού της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γιατί η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδας διοργανώνει το 18ο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών 29 και 30 Απριλίου. Κυρία αντιπεριφερειάρχη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατσάν, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Βλέπουμε μια μεγάλη διοργάνωση στην περιοχή μας, σε διοργάνωση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης και του ΑΠ, και είναι για μια ακόμη φορά η πόλη της Κοζάνης θα φιλοξενήσει την μεγάλη γιορτή του ελληνικού handball. Για πείτε μας λίγο για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, κύριε αντιπεριφερειάρχη. Πράγματι, κύριε Βακρατσά, ένα μεγάλο και σημαντικό αθλητικό γεγονός, αυτό το 18ο Final Four Handball Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών, θα λάβει χώρα στις 29 και 30 Απριλίου, δηλαδή αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο, στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρησης, φυσικά με την υποστήριξη της περιφέρειάς μας. Ξέρετε, δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη, αλλά η πέμπτη φορά που η Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης Ελλάδος επιλέγει την πόλη της Κοζάνης να φιλοξενήσει αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή. Αυτό το γεγονός βέβαια μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αποδεικνύει τόσο την καταλληλότητα των υποδομών των αθλητικών εγκαταστάσεών μας, αλλά και την ετοιμότητα της τοπικής κοινωνίας και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μια τόσο μεγάλης διοργάνωσης, όπως είναι το σέρβις, τα καταλήματα και άλλου είδους υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. Πάντως βλέπουμε ότι επενδύει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εσείς ως αντιπεριφερειάρχης αρμόδια για τον αθλητισμό σε τέτοιες διοργανώσεις εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Τι θα δούμε καθόλου αυτό το διήμερο της μεγάλης αυτής διοργάνωσης, που μην ξεχνάμε έχουν γίνει αρκετές συσκέψεις, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας γιατί είναι πολλές ομάδες εδώ που θα βρεθούν στην περιοχή. Τι θα δούμε αυτό το διήμερο, κύριε αντιπεριφερειάρχη? Θέλω να σας πω το εξής. Εγώ είμαι πρώην αθλήτρια. Είμαι αθλήτρια του Στίβου. Ωστόσο, αγαπώ πάρα πολύ τον αθλητισμό, κλαίνε στο αίμα μου, και αγαπώ και πάρα πολύ τον παλμό της κερκίδας. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για το πώς επιμελείται η περιφέρεια και πώς συμβάλλει και στηρίζει τον αθλητισμό, έχω να σας πω το εξής. Είναι μέλημά μας και η συντήρηση και η βελτίωση και η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεών μας, τόσο για να προσφέρουμε ποιοτική άθληση στους δικούς μας αθλητές και στις ομάδες μας, αλλά γιατί όλοι μας αντιλαμβανόμαστε πως η φιλοξενία τόσο μεγάλων και σημαντικών διοργανώσεων έχει πολλαπλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βακρατσά, ένα λεπτό για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το άθλημα του handball, που είναι ένα ολυμπιακό άθλημα, δημοφιλές και θεαματικό παιχνίδι, απαιτεί ομαδική εργασία, έχει ταχύτητα, δυναμική, αλτικότητα και υπομονή. Προάγει λοιπόν την ισοτιμία αυτό το άθλημα, την ομαδικότητα και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Θα έλεγε κανείς πως είναι ένα ιδανικό αθλητικό ξεκίνημα για όλα τα παιδιά από 6 ετών και πάνω, και προτείνω και προτρέπω γονείς και παιδιά να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα του handball, απευθυνόμενοι στις εξαιρετικές και δυναμικές και με ιστορία ομάδες της περιοχής μας, τόσο ομάδες ανδρών όσο και γυναικών. Μάλιστα. Να πούμε πάντως ότι είναι μια εξαιρετική διοργάνωση και όπως είπα και στην αρχή, είναι η πέμπτη φορά, κυρίες και κύριοι, που η πόλη της Κοζάνης φιλοξενεί τη μεγάλη γιορτή του ελληνικού handball, μετά το 99 γυναίκες, το 2017 άνδρες, το 2018 γυναίκες και το 2021 άνδρες. Και εδώ έχουμε για μια ακόμη φορά μια εξαιρετική οργάνωση. Έχουμε το πρόγραμμα να το παρουσιάσουμε στους τηλεθέατες, κυρία αντιπεριφερειάρχη? Βέβαια, βέβαια. Θα σας πω το εξής. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή των εκπροσώπων τόσο της Ομοσπονδίας, όσο και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, αλλά και εκπρόσωποι από τους 4 φιναλίστ, και εδώ να αναφέρουμε ποιες είναι οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ Ολυμπιακός και η ΑΕΣ Κηφισιάς. Αποφασίστηκε λοιπόν για λόγους ασφάλειας να μην εκδοθούν εισιτήρια, αλλά η είσοδος των θεατών να γίνεται μόνο με ονομαστικές προσκλήσεις. Ωστόσο, όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τους αγώνες, μπορούν να το κάνουν μέσα από τη δημόσια τηλεόραση. Και πιο συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή στις 3 και 4 και στις 7 και 4 μπορούν να παρακολουθήσουν τους ημιτελικούς και το Σάββατο το μεγάλο τελικό. Μάλιστα. Στις 8. Τώρα, θα δούμε άλλες τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Στοχεύετε ως αντιπεριφέρεια νέας γενιάς αθλητισμού και πολιτισμού να έρθουν τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις στην Δυτική Μακεδονία, κυρία Πουταχίδου?
Είμαστε σίγουροι πως η Δυτική Μακεδονία θα ξαναεπιλεχθεί για να διεξαχθούν μεγάλες αθλητικές οργανώσεις. Στηρίζουμε, και αυτό φαίνεται άλλωστε, όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις οργανώσεις, τα σωματεία, τον αθλητή, το κύτταρο δηλαδή της αθλητικής οικογένειας, και φυσικά αναμένουμε και τις προτάσεις της κάθε ομοσπονδίας προκειμένου να συνεργαστούμε και να συνδιοργανώσουμε. Πάντως είναι όντως, να πούμε για μία ακόμη φορά, μια ξεχωριστή διοργάνωση. Να πούμε ότι Παρασκευή 29, ο πρώτος ημιτελικός στις 3 και 4 με την Πηλαία και τον ΠΑΟΚ, δεύτερος ημιτελικός στις 7 και 4 με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, και το Σάββατο έχουμε τον τελικό στις 8. Τον τελικό στις 8, με ευχηθώ καλή επιτυχία και να παρακολουθήσουμε ένα όμορφο θέαμα από ομάδες με λαμπρή πορεία στον χώρο του χάντμπολ, που θα αγωνιστούν για να διεκδικήσουν το πιο ψηλό σκαλί στο βάθρο. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να παίρνετε τέτοιες αποφάσεις, να έρχονται τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή, κυρία την Περιφερειάρχη. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.